ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέσιν κατ' εναντίον δωρουμένος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κον σών δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Τους εν πίστη λαμβάνουσι. Να έρθω μαζί σας. Να έρθω μαζί. Την ευλογία σου άχραντε. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε. Αξιότιμε κύριε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Αξιότιμε κύριε Χριστογιανόπουλε. Αξιότιμα μέλη, εκπρόσωποι του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, αγαπητοί γονείς. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς σήμερα να βρίσκεστε κοντά μας σε αυτό το κάλεσμα, το θεολογικό κάλεσμα του αγιασμού του σχολείου μας. Ξεκινάμε μια νέα σχολική χρονιά. Θα ευχηθώ σε όλους, μαθητές, συναδέλφους, γονείς, η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και επιτυχίες. Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους μαθητές της πρώτης Λυκείου, οι οποίοι εισέρχονται σε μία νέα δομή, το Επαγγελματικό Λύκειο, να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και εγώ ως διευθύντρια θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μπορέσει η χρονιά να κυλήσει ευχάριστα και να πετύχετε τους στόχους σας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε, και εδώ το γνωρίζει ο κύριος Χριστογιανόπουλος, επειδή είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καθηγητής και ο κύριος προϊστάμενος, ότι ο δρόμος προς την πρόοδο δεν είναι εύκολος, ούτε γρήγορος. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι γεμάτος εμπειρίες. Εμείς, στο σύνολο της σχολικής μονάδας, θα προσπαθήσουμε να σας υποστηρίξουμε, να πετύχετε τους στόχους σας και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Στο σημείο αυτό, θα καλέσω τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μιχόπουλο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Καλή αρχή να έχετε. Ένα νέο ξεκίνημα για τα παιδιά της πρώτης Λυκείου, αλλά και για την τρίτη Λυκείου, που φέτος θα δώσετε πανελλήνιες εξετάσεις. Πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, για να πετύχετε σε αυτό που έχετε φανταστεί, σε αυτό που επιθυμείτε. Όμως χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, θα τα καταφέρετε. Και θα τα καταφέρετε γιατί και ένα σχολικό συγκρότημα είναι σύγχρονο και από τα καλύτερα, θα έλεγα, της περιοχής μας, του νομού μας, αλλά και έχετε και άριστους καθηγητές. Άρα λοιπόν δεν έχετε τίποτα άλλο να φοβηθείτε. Γι' αυτό οι ευχές όλων μας σήμερα πρέπει να σας δίνει δύναμη και αισιοδοξία. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σας και ως Δημοτική Αρχή και για σας, αλλά και για σας κυρία Διευθύντρια και για όλους τους καθηγητές οι οποίοι θα δώσουν και αυτοί τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχετε εσείς και να είναι και ευχαριστημένοι οι γονείς σας. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα και αυτό λύθηκε γιατί υπήρχε μία πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα ότι με συνεργασία, συνεννόηση και με τη δική σας προσπάθεια θα πετύχουμε και γι' αυτό ξεκινάμε. Τώρα για την εκδρομές, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε αν χρειαστεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή αρχή.
Κύριο και Αγίο Πνεύματι. Και Αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Ε δύναμι. Αγίος ο Θεός. Αγίος ισχυρός. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Του λες εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωτης και εξωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον μπορούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Τον σόρδωρεων αξίους ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε παρορώσα τα πλημέλημάτα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβανούσι την ευλογία σου άκραντε. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Αγαπητά μου παιδιά, σας διαβιβάζουμε, και οι δύο ιερείς τις ευχές του Μητροπολίτη μας Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Νικηφόρου, ο οποίος στέλνει την ευλογία του και αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά. Και η Εκκλησία είναι πάντα κοντά στα παιδιά, διότι είστε η αυριανή ελπίδα του έθνους μας που θα σηκώσετε στην πλάτη σας την Ελλάδα μας. Εύχομαι λοιπόν στους μαθητές και στους καθηγητές να έχουν μια καλή σχολική χρονιά με δύναμη και πολλή εργασία, διότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρέ, αλλά η καρπή είναι γλυκής και περισσότερο είναι να είμαστε και άνθρωποι. Ένας παππούς ρώτησε ένα εγγόνι ρώτησε τον παππού και του λέει, παππού τι πρέπει να γίνω, να γίνω αστυνομικός, να γίνω δάσκαλος, να γίνω καθηγητής, να γίνω πυροσβέστης. Όχι παιδί μου, του λέει, είμαστε γεμάτοι από αυτούς, πρέπει να γίνεις άνθρωπος. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, ου παναργία και ου σοφία φαίνεται. Και είμαστε άνθρωποι ότι θα είμαστε όταν είμαστε κοντά στο πρότυπο, και αυτό το πρότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε κοντά μας, λύτρωσε, σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό από αγάπη και λύτρωσε τον άνθρωπο και ένωσε ουρανό και γης για μέσω της Παναγίας μας που προσέφερε το ανθρώπινο γένος στη θεότητα. Εύχομαι λοιπόν από καρδιάς και σαν τέος εκπαιδευτικός που έχω κάνει στο σχολείο αυτό, στα σχολεία αυτά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και στο ΕΠΑΛ, να έχετε δύναμη και υγεία. Καλή χρονιά λοιπόν. Εκ μέρους του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται σήμερα εδώ, όλοι οι συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Να ευχηθούμε όλοι από καρδιάς να έχετε μία σχολική χρονιά πολύ διαφορετική, θα έλεγα, και από τις άλλες χρονιές. Με πιο μεγάλη δύναμη, με πιο μεγάλο πιστεύω για ό,τι εσείς επιθυμείτε και θέλετε. Να καλωσορίσουμε όμως τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, αλλά και στο λύκειο, την πρώτη τάξη γυμνασίου και λυκείου, και να ευχηθούμε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη
στα παιδιά που δίνουνε, που είναι στην τρίτη ηλικίου, που δίνουνε πανελλήνιες εξετάσεις. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητές συνάδελφε πρώην Δήμαρχε, κύριοι διευθυντές των σχολικών μονάδων της Μεγαλόπολης, του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Μεγαλόπολης, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, χαίρομαι που είστε πολύ εδώ σήμερα, καλάτε πιο κοντά αν θέλετε, αγαπημένα μας παιδιά, είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στα σχολεία σας. Γνωρίζετε τα μεγαλύτερα παιδιά ότι και πέρσι ήμουν συχνά πυκνά στο σχολείο σας, ήμουν συχνά στην περσινή τρίτη ηλικίου που κάναμε αρκετούς διαλόγους προκειμένου να λειτουργήσουμε ήρεμα και παραγωγικά. Το ίδιο θα συνεχίσω και τώρα. Πριν από λίγο, με τις ευχές της Αγιωτάτης Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά. Ξέρετε τίποτα σε αυτόν τον τόπο που δεν ξεκινάει με τις ευχές της Εκκλησίας? Τίποτα. Από την πρώτη μέρα της ζωής μας μέχρι την τελευταία. Ακόμα και παιδιά που είμαστε, διακοπές κάνουμε Πάσχα και Χριστούγεννα. Έχει τη σημασία του αυτό. Είσαστε έξυπνα παιδιά και καταλαβαίνετε. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι έχουμε καταβάλει όλο το καλοκαίρι, εγώ και οι συνεργάτες μου δεν πηγαίνουμε ποτέ διακοπές τα καλοκαίρια, μια εργόδη προσπάθεια να είναι όλα έτοιμα. Από τα βιβλία σας, στους καθηγητές σας, να έχετε από την πρώτη κιόλας μέρα ένα επαρκέστατο, αν όχι πλήρες, σχολικό πρόγραμμα. Φέτος βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση και το αποδείξαμε στην πράξη. Θα τρέξει για τα σχολεία της Αρκαδίας και για τα σχολεία σας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το EduGuardia, σε συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του Τμήματος Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, πρωτοποριακό, όχι για τα ελληνικά, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τα παγκόσμια, που έχει στόχο να αναπτύξει τις συναισθηματικές, ψυχικές και παιδαγωγικές σας δεξιότητες, να σας οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο κλίμα συνεργασίας, αγαπητικής σχέσης ανάμεσά σας, ανάμεσα σε εσάς και τους καθηγητές σας, ανάμεσα σε εσάς και τους γονείς. Είναι ένα πρόγραμμα που αναφέρεται και στους αγαπητούς γονείς, που θα οδηγήσει σε μια βελτίωση των σχέσεων των γονέων με το σχολείο. Με τη βοήθεια των διευθυντών των σχολικών μονάδων, παρακαλώ πολύ να συμμετέχετε και εκμεταλλευτείτε τα όσα σημαντικά προσφέρει. Σε ό,τι με αφορά, τονίζω εκ νέου ότι θα είμαι δίπλα στο σχολείο σας, θα είμαι εδώ όταν με χρειαστείτε, όταν με ζητήσετε μέσω των διευθυντών, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά όπως και πέρσι, ακόμα και στην τελετή αποφύτησης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ από βάθος καρδιάς υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας, να παρακαλέσω θερμά τους αγαπητούς γονείς να συγκροτήσουν άμεσα συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να είναι αρρωγή στο έργο των διευθυντών των σχολικών μονάδων, γιατί οι γονείς είσαστε οι καλύτεροι συνεργάτες μας. Αυτό μην το ξεχνάτε, να το πάρετε σοβαρά υπόψη και να το τρέξετε. Τέλος, θα ήθελα αυτή η σχολική αυγή των δύο σχολικών μονάδων να γίνει, σε εισαγωγικά η λέξη, επιτρέψτε μου λίγο λογοτεχνικά να κλείσω, αυλή των θαυμάτων, των επιτυχιών, των θαυμάτων των παιδαγωγικών, της πρόοδου μας, ώστε όλοι μαζί να ερχόμαστε εδώ και σε καλές στιγμές και να πανηγυρίζουμε τις δικές σας επιτυχίες. Διευθυντής εκπαίδευσης, καθηγητές, διδάσκοντας, δήμαρχος και όλοι όσοι αγαπούν το έργο του σχολείου. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές και πρωταγωνιστές της σημερινής μέρας, αγαπητά παιδιά, εσείς είστε οι πρωταγωνιστές για τη σημερινή μέρα. Σας ανήκει, γιατί για σας έχουμε έρθει όλοι εδώ. Να σας πω λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε υγεία πρώτα, επιτυχία και πρόοδο. Μια πρόοδο που θα δώσει συνέχεια στην επιτυχημένη πορεία αυτού του σχολείου. Η Μεγαλόπολη, το λέω παντού όπου βρίσκομαι, αν είναι υπερήφανη για κάτι, όχι μόνο βέβαια γι' αυτό, το πρώτο πράγμα για το οποίο είναι υπερήφανη διαχρονικά είναι τα σχολεία. Οι επιτυχίες στις τελευταίες δεκαετίες την καθιστούν ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ελλάδας. Σας εύχομαι λοιπόν να συνεχίσετε. Οι καθηγητές σας είναι πολύ καλοί και θα σας δώσουν κάθε βοήθεια στον εκπαιδευτικό τομέα.
και σαφέστατα η λογή σας σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σας δημιουργηθεί. Καλή επιτυχία να έχετε και σας εύχομαι να συνεχίσετε την πορεία του σχολείου. Να είστε καλά. Αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης και η περιφερειακή αρχή θα είναι δίπλα στις δικές σας προσπάθειες των γονιών, των μαθητών και βέβαια του πρώτου βαθμού για να λύσουμε τα οποιοδήποτε προβλήματα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας ως δεύτερος βαθμός. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά που φέτος φεύγουν από το σχολείο, φεύγουν από την τρίτη ηλικίου, να έχουν μια καλή σταδιοδρομία, να έχουν επιτυχία και το βάθμια εκπαίδευση. Και η δικιά μας δουλειά και η δικιά μας υπόσχεση είναι να σας φτιάξουμε μια καλύτερη Μεγαλόπολη, ώστε εδώ να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και να φέρετε εδώ την προστιθέμενη αξία που θα πάρετε από τα εκλογικά ιδρύματα που θα πάτε. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων να ασχολούνται, κύριε Δήμαρχε, με τους βαθμούς αυτοδιοίκησης ή με τα κοινά. Αυτό θα είναι και ο δικός μας στόχος ως περιφερειακή αρχή. Καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειές σας και δύναμη στους καθηγητές σας. Και ένα μήνυμα και από τους διευθυντές και από τους δύο, ένα κοινό μήνυμα. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά της, να καλωσορίσουμε μάλλον τα παιδιά που πρωτοήρθαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά που πρωτοήρθαν στο Λύκειο, στην πρώτη Λυκείου, να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ασφαλώς θα αναφερθώ και στους μαθητές της τρίτης Λυκείου και στους γονείς των παιδιών που πρέπει να στηρίξουν το δύσκολο έργο. Στα παιδιά της τρίτης Λυκείου καλή δύναμη. Έχουμε μια δύσκολη πορεία. Μαζί θα πορευτούμε. Έχουμε πολλά να δούμε όλη τη χρονιά. Μαζί θα συνεργαστούμε. Μαζί θα πορευτούμε και μαζί θα γευτούμε για τις επιτυχίες σας. Επίσης, θέλω να δώσω, να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές αλλαγές. Θα ενημερωθείτε σχετικά με αυτές και θα θέλαμε όσο το δυνατόν να δείξουν κατανόηση και οι γονείς. Διότι υπάρχουν καινούργιες και καινοτόμες, θα τις έλεγα, οδηγίες σχετικά με τη φίτηση των μαθητών και θα πρέπει να δείξουμε λίγο κατανόηση για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο καλό και δημιουργικό σχολικό έτος. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, τα παιδάκια της πρώτης γυμνασίου, που είναι η πρώτη τους χρονιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να πω και εγώ καλή επιτυχία ολόψυχα στα παιδιά της τρίτης ηλικίου και εύχομαι το καλοκαίρι να γλεντάμε παρέα εδώ την επιτυχία σας, όπως πέρσι με τα προηγούμενα παιδιά. Κύριε Δήμαρχε, επενδύσεις στα παιδιά, μιας και είστε ο επικεφαλής Δημοτικής Αρχής. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Είστε και να συνεχίσετε να είστε κοντά τους.